επισκέπτε δική μας θέση ως ανάπηροι πολίτες, γιατί μας αφορούν να έχουμε μια ενωμένη Ευρώπη, μας αφορά να έχουμε μια Ευρώπη των πολιτών, της κοινωνίας των πολιτών, μια Ευρώπη η οποία ανησυχεί για την καθημερινότητα των Ευρωπαίων, του Ευρωπαϊκού λαού, και το κάνει. Για μένα θεωρώ πολύ σημαντικό το να υπάρχει κάποιος ο οποίος εκπροσωπεί τους ανάπηρους πολίτες. Και πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Αυτή τη στιγμή θεωρώ πολύ σπουδαίο ότι αυτός που εκπροσωπεί τους Ευρωπαίους πολίτες είναι ένας Έλληνας. Γιατί φανταστείτε ότι σε αυτή την θητεία που πέρασε, μόνο 7 μεταξύ των 705 είναι ανάπηροι πολίτες. Ο ένας είμαι εγώ και άλλος ένας που είναι χρήστης αναπηρικού αμαξιδίου είναι Σουηδός. Άρα καταλαβαίνετε και σε αυτή την περίπτωση, μέσα στην Ευρωβουλή, όπως γίνεται και στην κοινωνία, υπάρχει μικρή εκπροσώπηση των ανάπηρων πολιτών. Άρα είναι πολύ σπουδαίο το να βρίσκονται ανάπηροι πολίτες μέσα στο Κοινοβούλιο, να αλλάζουν νοοτροπίες, να αλλάζουν συνθήκες και να κάνουν τις προσαρμογές από μέσα προς τα έξω. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι ήμουν ένας από αυτούς που αγωνίστηκα για να κάνω σημεία του Κοινοβουλίου που δεν ήταν προσβάσιμα, να τα κάνω προσβάσιμα. Μπορεί να μην είναι μεγάλες οι αλλαγές, αλλά από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Έγινε όμως έργο, κύριε Πρωθυπουρόπουλε, αυτά τα χρόνια και ποιος είναι ο επόμενος μεγάλος στόχος? Έργο δεν γίνεται να μην έχει γίνει μεταξύ 1.200 τροπολογιών, μεταξύ 100 ερωτήσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με περισσότερες από 70 παρεμβάσεις μέσα στο Ενωρομέλεια. Ανακηρύχθηκα ευρωβουλευτής της χρονιάς για το 2023 σε θέματα υγείας. Ανακηρύχθηκα πρώτος μεταξύ όλων των ευρωβουλευτών που ασχολούνται σε θέματα υγείας. Ανακηρύχθηκα ένας από τους κορυφαίους 20 ευρωβουλευτές σε θέματα υγείας. Με βράβευσαν ως ευρωβουλευτής ο οποίος ασχολείται με θέματα σπάνιων παθήσεων. Όλα αυτά τα έργα, όλα αυτά τα βραβεία δεν έρχονται χωρίς έργα. Οπότε θεωρώ ότι το έργο μου σε θέματα περιβάλλοντος, το έργο μου σε θέματα κοινωνίας πολιτών, το έργο μου σε θέματα περιφερειακής συνοχής. Βρισκόμαστε σε ένα νησί. Βρισκόμαστε σε ένα νησί το οποίο έχει ανάγκες ιδιαίτερες. Ήταν μία από τις πολιτικές μου, οι οποίες θέλω να τις συνεχίσω, να φτιάξουμε μια ευρωπαϊκή νομοθεσία η οποία θα αφορά τα νησιά και μόνο. Για μένα είναι πολύ σπουδαίο, είναι πολύ σπουδαία κληρονομιά τα νησιά μας και πρέπει να τους δώσουμε ιδιαίτερη σημασία. Ιδιαίτερη σημασία για το νερό τους, ιδιαίτερη σημασία για τα απόβλητά τους, ιδιαίτερη σημασία για την ιατρική τους, ιδιαίτερη σημασία για την εκπαίδευσή τους. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα δούμε στην ευρωπαϊκή πολιτική. Εργασιακά θέματα, θέματα ισότητας μεταξύ των φύλων, θέματα ισότητας του να μην υπάρχουν διακρίσεις, η ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας, ένα πολύ σπουδαίο μέτρο το οποίο ξεκίνησε πρόσφατα, θεσμοθετήθηκε πρόσφατα και θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται τα επόμενα χρόνια. Είναι ζητήματα τα οποία ασχολήθηκα, πάλεψα, διεκδίκησα και θεωρώ ότι έφερα αλλαγές. Αλλαγές οι οποίες θα μετατραπούν σε πράξη, γιατί οι νομοθεσίες του Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, περνάει και μέσα από την Εθνικό Κοινοβούλιο, θα γίνει πράξη τα επόμενα χρόνια. Εγώ θέλω να ξέρετε, Πρόεδρε, ότι είμαι εδώ, θα είμαι εδώ. Αν είμαι ξανά ευρωβουλευτής, θα είμαι με την ιδιότητα του ευρωβουλευτού. Αν δεν είμαι ευρωβουλευτής,
οποιαδήποτε ιδιότητα θα είμαι κοντά σας, να μπορώ να στηρίζω το έργο σας. Ξέρω ότι παλεύετε, προσπαθείτε, πιέζετε για να γίνει πιο λειτουργική, προσβάσιμη, αποδεκτή, όχι μόνο ο νομός σας, απέναντι στα ανάπηρους πολίτες, και μπράβο για το έργο σας. Ολοκληρώσατε, θέλει κάποιος άλλος να λάβει το λόγο? Εμένα θα ήθελα λίγο, τι θέλετε, πείτε μου. Το επόμενο μεγάλο στοίχημα, ποιο είναι η επόμενη θητεία? Η επόμενη θητεία έχει πολλές προκλήσεις. Τα θέματα του υγειονομικού ενδιαφέροντος ξεκίνησαν τη θητεία που πέρασε, αλλά θέλω και να συνεχίσουν. Ζητήματα τα οποία αφορούν την περιφερειακή συνοχή. Αυτό που είπαμε ότι ήταν μία έκθεση, ότι ζητάμε μία νησιωτική πολιτική, νομοθετική πολιτική, θέλω να γίνει πράξη και να το διεκδικήσω πάρα αυτά, να γίνει πυλώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μιλήσουμε καθαρά για τα νησιά μας. Θεωρώ ότι η ενέργεια είναι ένα ζήτημα, η πράσινη πολιτική, η ψηφιακή πολιτική, όπως όμως επίσης και θέματα άμυνας, αμυντικής πολιτικής, η οποία θα είναι ένα ζήτημα το οποίο σίγουρα θα επηρεάσει την επόμενη θητεία στην Ευρώπη. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε μαζί, ενωμένοι, να κινηθούμε και σε μια εξωτερική αμυντική πολιτική.